Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κιάνης και στα χέρια μου κρατάω ένα νέο μοντέλο της Meizu, το οποίο μόλις ήρθε στην ελληνική αγορά μέσω και της Wind, αποκλειστικά για αρχή. Είναι το Meizu M5C, είναι ένα από τα τρία smartphones της Meizu που θα έρθουν επίσημα, έχουν έρθει επίσημα στην Ελλάδα ήδη. Σας έχουμε γράψει κάποια πράγματα για αυτά, έχουμε μιλήσει. Πάμε όμως να δούμε τη συσκευή καθ' αυτή, το οποίο είναι και αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Πάμε λοιπόν να δούμε το M5C ή Mi5C, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε για τη δική σας ευκολία, το οποίο έχουμε στα χέρια μας, να το κάνουμε ένα μικρό unboxing, να δούμε κάποιες από τις λειτουργίες του, πώς είναι εξωτερικά και εσωτερικά. Να πούμε ότι η Wind θα έχει αποκλειστικά το μοντέλο αυτό για ένα μήνα από σήμερα στα καταστήματά της, δεν θα το βρείτε κάπου αλλού. Στα 129 ευρώ. Είναι λοιπόν μια οικονομική συσκευή, αλλά με καλές δυνατότητες θα καλύπτουν τις ανάγκες του μέσου χρήστη. Στη συσκευασία βρίσκουμε το απαραίτητο πινάκι για την εξαγωγή του SIM tray και έχουμε κάποια βιβλιαράκια, αυτά που βρίσκουμε συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε οδηγίες εγκατάστασης Google Play στα ελληνικά, αν τις χρειαστείτε. Ακόμη ένα βιβλιαράκι Quick Start Guide Meizu. Έχουμε τον λευκό φορτιστή της εταιρείας και ένα καλώδιο USB σε micro USB. Όσο για τον φορτιστή, έχει output 1 Ampere και αυτό θα καλύψει την φόρτιση της συσκευής. Ας βγάλουμε, όπως είπαμε, το πινάκι για την εξαγωγή του SIM tray. Είναι ευκαιρία να το χρησιμοποιήσουμε. Αφήνουμε αυτά στην άκρη και πάμε να δούμε την συσκευή κάθε αυτή, η οποία έρχεται σε διάφορα χρώματα. Μας έτυχε να πάρουμε το κόκκινο χρώμα, το οποίο είναι εντυπωσιακό, τραβάει τα βλέμματα. Βλέπετε φινίρισμα, όχι glossy, αλλά matte μεταλλικό, ωραίο σε αίσθηση, ωραίο στην αφή και προσφέρει και grip. Τα πλήκτρα volume buttons και power lock button είναι στη δεξιά πλευρά της συσκευής. Είναι μικρή συσκευή, άνετη, ο αντίχειρας φτάνει πάρα πολύ εύκολα. Εδώ είναι το SIM tray, το οποίο μπορεί να δεχθεί, βλέπετε είναι hybrid, μπορεί να δεχθεί και microSD και nano SIM και δεύτερη SIM, οπότε κανένα πρόβλημα εδώ. Εδώ έχουμε το κεντρικό πλήκτρο της συσκευής, το οποίο είναι και αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων ταυτόχρονα. Στο κάτω μέρος έχουμε έξοδο ήχου, audio jack στο πάνω μέρος, δεν είναι αφαιρούμενη μπαταρία, είναι unibody κατασκευή. Στο πίσω μέρος κύρια κάμερα με dual LED, dual tone flash και φυσικά η μπροστά κάμερα. Πάμε να ανοίξουμε τη συσκευή, να την ενεργοποιήσουμε και να δούμε λίγο το interface του Android που τρέχει μαζί με το Flyme OS της Meizu, το γνωστό interface. Η συσκευή έχει πάχος 8,3 χιλιοστά και υποτιθέμενο βάρος στα 135 γραμμάρια και από ό,τι βλέπουμε ισχύει σε ένα βαθμό αυτός ο ισχυρισμός, είναι λίγο βαρύτερο στα 138. Πάμε να λοιπόν να το ενεργοποιήσουμε. Θα κάνουμε εδώ πέρα τις κλασικές δηλώσεις. Πάρα πολύ γρήγορη η ρύθμιση και είμαστε έτοιμοι. Ενεργοποιήθηκε η συσκευή. Εδώ βλέπουμε λοιπόν κλασικό interface Flyme, τα εικονίδια τα γνωστά για όσους έχουν χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή στη ζωή τους συσκευή Meizu. Το κεντρικό πλήκτρο έχει feedback, λειτουργεί ωραία και όπως είπαμε και σε άλλες εταιρείες αποτυπωμάτων. Η οθόνη είναι 5 ιντσών η διαγώνιος και έχει ανάλυση 720p, bare minimum δηλαδή. Android 6 είναι αυτό που βλέπετε, Marshmallow, και από πάνω έχει το Flyme 6 OS. Αν πάμε εδώ θα το δούμε ακριβώς αυτό. Android 6 λοιπόν. Στο εσωτερικό της συσκευή έχει τετραπύρινο MediaTek chipset MT6737 και έχει και 2 GB RAM, τα οποία επαρκούν για βασική χρήση, ενώ ο αποθηκευτικός χώρος ανέρχεται στα 16 GB και όπως είπαμε μπορεί να επεκταθεί και αυτός μέσω της κάρτας microSD που δέχεται, είδαμε στο SIM tray ταυτόχρονα. Οθόνη φωτεινότητα, έχει αυτόματη φωτεινότητα λοιπόν η οθόνη. Για τον αισθητήρα αποτυπωμάτων είπαμε, micro USB θύρα με OTG, Bluetooth 4.1
Και να πούμε για τις κάμερες λίγα πράγματα. Η οπίσθια κάμερα είναι με αισθητήρα 8 MP, έχει διάφραγμα 2, όπως είπαμε dual tone, dual lens flash, το βλέπετε και εδώ, έχει autofocus, μπορεί να κάνει λήψη βίντεο 720p HD ανάλυση, 30 frames, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά θα καλύψει τις βασικές φωτογραφικές ανάγκες, ενώ στο εμπρός μέρος έχουμε μία πεντάρα selfie κάμερα με διάφραγμα 2,2. Ως για την μπαταρία της συσκευής, είναι μεγάλη δεδομένων των υπόλοιπων specs, 3.000 mAh η χωρητικότητά της. Με μια τέτοια συσκευή, με τις απαιτήσεις που έχει αυτό το hardware και αυτή η οθόνη, είναι δεδομένη η μία μέρα αυτονομίας και για τους περισσότερους χρήστες που κάνουν βασική χρήση και οι δύο μέρες αυτονομίας χωρίς φόρτιση. Αυτό είναι λοιπόν το Meizu M5C, όπως είπαμε διαθέσιμο αποκλειστικά από τη Wind για ένα μήνα από σήμερα περίπου. Χρώματα μαύρο, μπλε, κόκκινο, όπως αυτό που βλέπετε, χρυσό, είναι διαθέσιμα, τιμή 129 ευρώ. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στην αναλυτική μας παρουσίαση.